Ελληνικά ενέχειρο δανειστήρια Gold Silver Money. Η πολυετή πείραμα στην αγορά χρυσού και στην ενεχειρίαση με 14 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη σας εγγυάται άμεσα μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς και απόλυτη εχεμήθεια. Η τράπεζα σας απέρριψε ένα δάνειο την στιγμή που το χρειαζόσασταν? Δεν δέχετε κινητά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση δανείου σας? Η Gold Silver Money είναι κοντά σας. Εξοφλώντας τον τόκο, το εκάστοτε ενέχειρο παραμένει στην κατοχή μας χωρίς δικαίωμα μεταπώλησης. Αγοράζουμε και ενεχειριάζουμε κοσμήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νομίσματα, πολύτιμες πέτρες, λίρες, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και ό,τι άλλο αντικείμενο αξίας έχετε, αποδίδοντάς σας άμεσα μετρητά χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ειδικοί εκτιμητές εκτιμούν τα χρυσαφικά σας, αγοράζοντάς τα ως κοσμήματα και όχι απλά στην τιμή του χρυσού. Γι' αυτό και σας εγγυόμαστε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην διστάζετε λοιπόν να μας επισκεφτείτε, γιατί σε όποια περιοχή και αν μένετε, ένα κατάστημά μας είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσει άμεσα. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310 650 958 και τώρα 24ωρη εξυπηρέτηση στο νέο μας κατάστημα στην οδό Λαγκαδά 2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για αγορά, πώληση και ενεχειρίαση να θυμάστε ένα όνομα. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Από το 1987 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, προσφέροντας ρευστότητα αλλά και την σιγουριά ενός συνεργάτη μεγάλης διάρκειας. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας και δώστε άμεση λύση στο όποιο οικονομικό σας πρόβλημα. Εγγύησή μας, η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 25 στον Εύοσμο. Αγνώστου στρατιώτη και Μαυρομιχάλη γωνία στην Πολύχνη. Ανδρέα Παπανδρέου 58 στο Κορδελιό. Βασιλίσσης Όλγας 87. Βασιλίσσης Όλγας 222 με Κίμης γωνία. Βενιζέλου 41 στο κέντρο. Δημητρίου Καραολή 173 στον Εύοσμο. Εγνατίας 18 στο κέντρο. Μακρυγιάννη 27 με Ευζώνων γωνία στην Ηλιούπολη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 55 στους Αμπελόκηπους. Μάρκου Μπότσαρη 39. Παναγή Τσαλδάρη και Αγαθουπόλεο στην Νεάπολη. Παπαναστασίου 126 στη Χαριλάου. Και Λαγκαδά 2 στο Βαρδάρι Θεσσαλονίκης. Ελληνικά είναι χειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ελάτε και δεν θα χάσετε. Οδηγεί μια λαγά, μια λαγή που λόγω μας αρδεμένων. Μια λαγά, μια λαγή που λόγω μας αρδεμένων. Με το ζωρό σιρήνε βγούμε, η βάστα να βγω βαλεμένων, βάστα να βγω βαλεμένων. Με δόζωρο σιρήνε βγούμε, πάστα να βγάλεμε μόν,
πάει στα βαλεμενών. Θα κόβω τα χρόνια, εγώ έρθαμε και να σειρώ τα πόνια άλλο και μωρό. Όχι και παρακαλώ οι γοναδές, αρνήτη δεν μιλέτε. Παρακαλώ οι γοναδές, αρνήτη δεν μιλέτε. Τα δέκρα με δέξα για τα δέ, λόθε με να χαμελέτε, λόθε με να χαμελέτε. Βάει και τα δάκρυα με δέξα για τα τέμ. Λόθενε να χαμελέτε, λόθενε να χαμελέτε. Έτσι θυμός είσαι και λαλελεύωσε. Έτσι θυμός είσαι και θα κερδέμωσε. Όχι και βαρύ λόγον μιλήθα το θέμω καρμίνα αρλήνε. Βαρύ λόγον μιλήθα το θέμω καρμίνα αρλήνε. Και θα κλαίει και θα κλαίσκευε η καρδιά με γεραλήνε. Θα κλαίει και θα κλαίει σκεμμένη η καρδιά με γερά λύπη. Φίλα φίλα χόρταζα
και κλαβές αψιές. Αρνείμαι σε να χάσω εκεί σε ερημίας. Φίλα, φίλα, φόρταζα και κλαβές αψιές. Όλα θε παρλέψα, φίλε με ευρωκαρδάς. Μπορεί κι εγώ γιατί είδε κρεμάνταν αλαγάδιας. Όλα θε παρλέψα, φίλε με ευρωκαρδάς. Αρνείμαι σε να είδασαι εκεί σαν ερημίας. Φίλα φίλα φόρταζα κι εκεί να με σαψιές. Αρνείμαι σε να είδασαι εκεί σαν ερημίας. Όχι και να βάζει να κάνει χωρί σε ένα καλό μερέα. Άπανση να κάνει χωρί σε ένα καλό μερέα. Εγώ και εσύ δαχτίζομαι με τερόφωλια. Εγώ και εσύ δαχτίζομαι με τερόφωλια. Τα μπορώ να σε φτάνω να δω στον ψηλό τον Άγιο Παύλο. Ο γόγονα και με τζεζίσαι με σε μόντο γαμό. Ο γόγονα και με τζεζίσαι με σε μόντο γαμό. Όλο λαμπρός, εφάνταξε σαρνόδο. Πέταξω και να βόλεψω σε ρήμο δεν καλύβω. Πέταξω και να βόλεψω σε ρήμο δεν καλύβω. Άτσα πάτε φτάει ο γόγον, αυκάσω μαυρόν το χωμάτ. Κλαινείς και πες τι και με τζένω πως σε πίνω πρώτα. Κλαινείς και πες τι και με τζένω πως σε πίνω πρώτα. Κόκκινα για αύρι σ' ένα μαντήλ δεμένο. Άι σ' ένα μαντήλ δεμένο. Και σ' ένα να σε έβδας κι αν εφτάς μπορεί. Σ' ένα να σε έβδας κι αν εφτάς για αύρι και βρίξα μόνο εμένα. Άι και βρίξα μόνο εμένα. Και για έλα έλα πουλί με θεμένα έλα για αύρι. Και να το τομά α το τερεμά σου πουλί. Και θα σύριγε με έρτα φούλι. Άι θα σύριγε με έρτα φούλι. Σαράντα μίλα κόκκινα πουλί. Σαράντα μίλα κόκκινα γυαλί. Και δεμένα σαν αμαντή. Και
σκεδεμένα ξανάδι και κανένα και εδώ κοκκινό μπορεί κανένα και εδώ κοκκινό μπορεί και να μου δεσά απ' τα σύλλα και να μου δεσά απ' τα σύλλα. Μητέρη με κρύψη, άμα δεν σε δέχανε. Όλα
πέρα λάμψιμο, άμμο καδε άσκαψιμο, μητέρη με κλείψη, αμαλιάζεται δερνή. Ήλε μας η Ανατολή, φέρω με το βλόγο. Και ήλε μας η Ανατολή, και φέρω με το βλόγο. Πήγες με δε αν και μπορείς, και γεγώ το καθόμο. Μιλες με δε αν και μπορείς, αχ και γεγώ το καθόμο. Ζωή ο βάσιλε κι ένα άλλος με ρόγια σχέδωγε κι ένα ζωή ο βάσιλε άλλος με ρόγια σχέδωγε όλοι έρχονταν σαν μακαρά και δε μονταρνόγαν σχέδωγε όλοι έρχονταν σαν μακαρά και δε μονταρνόγαν σχέδωγε. Τα μελεσίδε έρχονταν γλυκιά να μυρίζνε. Τα μελεσίδε έρχονταν γλυκιά να μυρίζνε. Κι αν έλε πατάκι ο γοιος μας ο παλικάν τζελεύω. Να έλε πατάκι ο γοιος μας ο παλικάν τζελεύω. Να έμνε μικρό με λεσίδα πάνη σε με κονεύω. Να έμνε μικρό με λεσίδα πάνη σε με κονεύω. Έλα Μπουρατίδη, την πήρα σου. Σήμα θαλάσσια πέρα, κοιτάξε με ένα σκύλο, κοιτάξε με ένα σκύλο. Έβγα έξι και γλίτωσα, έβγα έξι να λιδώ τον παλαιό το φίλο, στον παλαιό το φίλο. Έλα σπράτω με χέρι, άσπα με στερεά στερεά. Εγώ κι εσύ είναι η άνθρωπο, μάμω τα περίστερε. Εγώ κι εσύ είναι τσούμα, μάμω τα περίστερε. Βάλω αντέ και κυλαλή, βάλω αντέ και κυλαλή. Κουδέω αντέ και σκουδέ, κουδέω αντέ και σκουδέ. Βρίσκομαι καφιλότε, βρίσκομαι καφιλότε. Ας έλα λίγοτε, ας έλα λίγο. Έλα, έλα σε σαρδά, έλα σε μάτι μόρτα. Ας καθούμε και γελούμε, δεν αντάλλω αστερούμε. Ας καθούμε και γελούμε, δεν αντάλλω αστερούμε. Thank you.
άσε με το παλικάρι δεκα, άσε με την καλή με το δεκάχρονο, άσε με και την καλή με το δεκάχρονο. Ω, έλα της ήταν το ξωναρί, έλα της ήταν το ξωναρί, έτοξευα τα άστρα και τον ουρανό, έτοξευα τα άστρα και τον ουρανό. Όχι, τα βένετα με σαν η θάνατα δόλοι χαράζει. Τα βένετα με σαν η θάνατα δόλοι χαράζει. Κι ένε ρήμα πάνεις έξω από το ρουζά πανιμπαγιάζει. Έβγαινα να πάνεις έξω από το ρουζά πανιμπαγιάζει. Όχι, 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 το άμα μανάς και ρεκί, το μετά διπεντήγη. Το όνομα να σε μπαρέσα, έντονο λίγο ψηλέσα. Το όνομα να τσε μπαρέσα, έντονο λίγο ψηλέσα. Γεωργιάδη με καθαούλες. Όχι βράδυ κι εγώ παρακαλώ ποτέ θα ξημερώνει. Βράδυ κι εγώ παρακαλώ ποτέ θα ξημερώνει. Κι ένα ελεπόταρο να πω μόνο δε σπάει σαν νερώνει. Ένα ελεπόταρο να πω μόνο δε σπάει σαν νερώνει. Όχι, 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 το μονάς και ρεκί. Το μέχρι την πεντήγη, το αμονάτσε παρέσα, έντον όλοι όψι λέσα. Το όνομα να τσέμπαρεσα, έντον όλοι όψι λέσα. Φαρμακώστε με, φαρμακώστε με, φαρμακώστε με, φαρμακώστε με. Δώστε με βαρμάκια στήνω, άλλο άνθρωπα μην ξύνω. Φαρμακώστε με, έτελετε το τεραμάνι, άλλο ψυγιο χωαμπάνι. Φαρμακώστε με, φαρμακώστε με. Γεια σου ρε Παναμίδιος μα. Δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό. Ας πάρω ζωή και χάμε, η αγάπη πια γαλά, δείξτε με γκρεμό. Γιατί με ένα λόμι κλείτε, εγώ ρωτάρε φθένα λέτε, δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό. Οφ, 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 γελό κι εμείς κι ένι μάνας. Γιάρ, 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 κι θέλεσε. Φύγω κι έλα με τεμένα, εγώ θα περώσε. Φύγω κι έλα με τεμένα, εγώ θα περώσε. Κι ένα μανάμα κορ, απανίσκα κορ. Σο καϊλάρ ξανεβα κι έλα με το πανόφορ. Σο σπίτω πως δεβα κι έλα κι ρουμπάς κασφορ. Γιάρ, 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 γιάρ. Νεφίστανε η εμένα εις τον παλάλον. Νεφίστανε η εμένα εις τον παλάλον.
Και να μάνα μαγκό λαμπανίσκα το φορ. Αμάνα μάνα γκό λαμπανίσκα το φορ. Στο σπίτω πως πάμε κελάμε το πάνω φορ. Στο σπίτω πως δεύα κελάμε το πάνω φορ. Σόπουλο θα είμαι με τα ράσια θα γυρίζω. Αι, σαν κλάδο παντακάδο με και να σε μη δώνει. Σαν κλάδο παντακάδο με έλα σε μη δώνει.
το όμαδο δέρμα σπουλί, άτατε σαν το μαλλιά και να τάτε σαν το μαλλιά. Δε μονέ να παραδείσω, δε μάει τα μουρατέα και δε μάει τα μουρατέα. Δε μονέ να παραδείσω, δε μάει τα μουρατέα, δε μάει τα μουρατέα. Πολλά χρόνια μπροστά, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια μπροστά, 400 παραπάνω, 400 παραπάνω. Έρθε να τρανώ όταν, έρθε να τρανώ, έρθε να τρανώ όταν η ξένα ήταν η Τουρκά και να ήταν η Τουρκά. Τι πιστήνα ανέλαξαν, τι πιστήνα ανέ, τι πιστήνα ανέλαξαν, έντα μου ανήθαμε, πάμε για να κοτσαρί. Καλησπέρα και από μένα. 11η ημέρας, είναι Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά του παιδικού καρκίνου. Όλοι μαζί να δώσουμε μια ευχή, αυτός ο πόνος και η λύπη από κάποια χαμόγελα παιδιών να φύγει για πάντα. Και αυτή η κακιά ασθένεια να μείνει μόνος ως ζώδιο, έτσι, τίποτε περισσότερο. Ως οικοδεσπότης λοιπόν του Συλλόγου Ποτίου Πεύκων Παρχάντης από αυτή τη βραδιά, σας καλωσορίζω στην ετήσια εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, τους συνεργάτες, τους μουσικούς που είναι από πίσω μου. Θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα. Τους ανθρώπους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πυρήνα του Συλλόγου Ποτίου Πεύχων Παρχάρ που δούλεψε για όλο το πρόγραμμα που θα το δείτε σε λίγο και που είναι επάνω στα τραπέζια σας, αν θέλετε να το διαβάσετε. Καθώς επίσης και ο κατάλογος του Συλλόγου Ποτίου Πεύχων με όλα όσα αναφέρονται, τις βασικές πληροφορίες για το σύλλογό μας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Κάθε Κυριακή, 9 το βράδυ στο Open, μας θυμίζει τους γονείς μας και τους παππούδες μας. Μας θυμίζει τις ρίζες μας και νιώθουμε περήφανοι. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο βουλευτής του Πόντου, Γιώργος Παυλίδης. Ελάτε, κύριε Τάκη Βαμβακίδη. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος Θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου
Το αίμα στην πληγή στο μου αφρίζει. Μία όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό. Σαν δάκρυ στον καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη θα κρυσέ. Ακούνε το χειροκρότημά σας οι 353.000 ήρωες. Έλα, Δημήτρη! Σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή με μίσος και οργή σαν καταιγίδα. Σαν τον ναυαγό αφού δεν είσαι εδώ που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Σας ευχαριστώ. Πιστέψτε με. Μια στιγμή δεν ξέχασα. Μη με βλέπετε σαν ηθοποιό. Πιστέψτε με, σε αυτή την κινηματογραφική σειρά συμμετέχω σαν ο πατέρας σας, σαν ο παππούς σας. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Ευχαριστώ Τάσο, ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα που έφευγα από την Αθήνα, ευχαριστώ Δημήτρη Χολύπτη μου, αφανείς ήρωες πάντα εσείς. Μου λέει ο Γιώργος Σονίδης, κατασκευαστής ποντιακών και μεγέδων, όχι λυρών, απαγορεύεται η λέξη λύρα, και μεγέ. Εσύ, επώνυσε ο κόλλος. Λέει, για πού εχπάστε στάκι. Λέω, σαν μετέωρα θα πάω. Ού στην Καλαμπάκα, λέει, κοιθάστε. Γρικάς δήμαρχε ποντιακά, γρικάς τα καλά, όμορφα. Ο Γιαμάι, βάλω μετάφραση. Google. Ού στα μετέωρα, λέει, θα φτάσεις, λέει, στην Καλαμπάκα. Λέω, στην Καλαμπάκα να πας εσύ και να γίνεις και καλόγερος. Εγώ θα πάω στα μετέωρα, λέω, στο Παρχάρ. Στο σύλλογο νεκάλεσαν είμαι. 600 χιλιόμετρα. Ρε, ού στην Τραπεζούντα, κοιθάστε, κολεγώ. Στο Θεός. Ξέχασα το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Ζω μαζί σας ένα όνειρο, πιστέψτε με. Η δόξα, το χρήμα, τα εξώφυλλα δεν είναι τίποτα σε αυτό που ζούμε εμείς οι στρατιώτες του πόντου και όχι οι ηθοποιοί. Αυτό που ζούμε. Ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ το Χάρη Τσιρκινίδη, το Μανούσο Μανουσάκη και τον Ιβάν Σαββίδη και το Όπεν. Το αίμα στην πλήγη, στο μου αφρίζει, μία όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό. Που προσπαθώ σκληρά στα γυρίσματα να κάνω, να ερμηνεύσω, να παίξω αυτά που ο παππούς μου έλεγε σαν παραμύθια για να κοιμάμαι. Μου έχει πει ο παππούς μου, τελειώνω με αυτό γιατί η βραδιά είναι για χώρο, δεν είναι τώρα για συγκινήσεις λοιπόν μεγάλες. Με έλεγε ο παππούς μου ότι ρίζαμ και κλαδίμ πριν κοιμηθώ. Και αυτό το ρίζαμ και κλαδίμ, αν μ' ακούσατε, το έλεγα στη σειρά. Το θυμάστε?
ρίζαμ και κλαδί. Αυτοί οι άνθρωποι εντός εισαγωγικών, μου είπε ο παππούς μου, ότι έναν και με τζετζί, έναν παππού πάνω σε ένα σεπιοκάραβο που έπαιζε και με τζε, ενώ σε λίγο θα πέθαινε, θα τον πνίγανε, αυτός έπαιζε και με τζε. Ζήτω η αυτοπεποίθηση, ζήτω η υπερηφάνεια. Αυτόν τον παππού λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που λέγονταν άνθρωποι και ακόμη δεν ζητάνε μία συγγνώμη, πήγανε, σπάσανε το και με τζε, ακούς και με τζετζί, ακούτε. Πιάσαν οι Τούρκοι τους κεμετζέδες, την κεμετζέα του παππού, τη σπάσανε και του κόψανε τα δάχτυλα για να μην παίζει κεμετζέ. Αν είναι δυνατόν, αν υπάρχει Θεός, έπρεπε να είχε επεμβεί. Είναι ουρανός και γη, μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρώσε, μια στιγμή δεν ξέχασα το ποτάμι μάτωσε η αγάπη. Κανείτε, δεν την κάνουμε του ζουγανέλη φίρμα στα μετεώρα. Ας έρθει ο δήμαρχος έναν ξάι. Ε, τι πουλί μου. Ε. Δανειλίδης. Με στηρίζει προσωπικά το θείασο Τεμετέρα αυτός ο άνθρωπος και ο Τάσος και ο Δήμαρχος στηρίζουν το θείασο Τεμετέρα χρόνια τώρα. Πήγαινα δούλευα σε ένα νυχτερινό κέντρο, η καλοσύνη γυρίζει πίσω. Αυτό θα πω και θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Η καλοσύνη γυρίζει πίσω, να δίνεται αγάπη και καλοσύνη. Πήγαινα να δουλέψω σε ένα νυχτερινό κέντρο στη Λάρισα και είδα μέσα στο μισοσκόταδο ένα παιδί με το στρατιωτικό σάκο στον ώμο και πήγαινε στο σταθμό Λαρίσης. Σταμάτησα αμέσως από το αγροτικό του πατέρα μου και του λέω: Πού πας, πουλάκι μου, εσύ, λες στο σταθμό. Πατέρα δεν έχεις, αδέρφια δεν έχεις. Θα περπατήσεις 3 χιλιόμετρα με το σάκο. Ανέβα. Τον έβαλα στο αυτοκίνητο, έβαλα το σάκο πίσω, τον πήγα στο σταθμό και του δώσα τότε, όση δύναμη είχα, του δώσα τότε ένα 5.000 για το δρόμο να φάει και να φτάσει στο στρατό. Πέρασαν 6 χρόνια, ήρθε στο νυχτερινό κέντρο που δούλευα και έφερε μια νταλίκα με λουλούδια και 2 νταλίκες με σαμπάνιες. Ο άνθρωπος αυτός. Λέω, από πού είναι αυτά. Δεν είμαι ο Μητροπάνος, λέω, δεν είμαι ο Καζαντζίδης. Λέει, ένας φαντάρος, λέει, που τον είχες δώσει, λέει, ένα φιλοδόρημα, λέει, σε κερνάει εν τον πλούσιος. Α, καλά, Τζέψον. Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη Βαβακίδη. Είσαι υπέροχος, σε αγαπάμε, σου το δείχνουμε κάθε φορά και το καταλαβαίνεις. Ο λόγος τώρα στο δήμαρχό μας, κύριος Σίμω Δανειλίδη. Καλησπέρα. Μετά τον Τάκη, τι να πεις. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα δυνατό χειροκρότημα για τον άλλο ήρωα, μάλλον για τον ήρωα, για τον Τάσο και για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Διότι απέδειξαν μια χούφτα άνθρωποι ότι μπορούν να κάνουν θαύματα. Ενώ το Παρχάρι είναι ο πιο μικρός σε ηλικία από όλους τους συλλόγους μας, ο πιο μικρός σε ηλικία είναι το Παρχάρ. Κι όμως μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια κατάφερε να ενώσει, να συσπυρώσει εκατοντάδες οικογένειες και νέα παιδιά και μεγαλύτερους και να μεγαλουργήσει. Ενωμένη, αγαπημένη και το τονίζω, γιατί η ενότητα λείπει από το ποντιακό ελληνισμό. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν τα μηνύματα όλοι όσοι ασχολούνται με τον ποντιακό ελληνισμό και να αφήσουν στην άκρη τις διχόνοιες και να ενωθούν. Η προσπάθεια λοιπόν με το Παρχάρ, με τη μικρή βοήθεια και την υποστήριξη τη δική μας. Τη μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη του Δήμου και εντάξει. Κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
να έχει πετύχει πάρα πολύ μεγάλα και σοβαρά πράγματα. Εμείς, Τάκη, εδώ στην Προσφυγωμάνα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών, είτε είναι Πόντιοι, είτε είναι Μικρασιάτες, είτε είναι Κωνσταντινουπολίτες, είτε είναι Καπαδόκες, ξέρουμε, όπως άκουσες εσύ από τους παππούδες σου και από τις γιαγιάδες σου, έτσι και εμείς από τους δικούς μας, ξέρουμε τι περάσανε οι παππούδες μας. Ξέρουμε ότι τους λέγανε τουρκόσπορους, ξέραμε ότι τους λέγανε τουρκόφωνους, ξέραμε ότι δεν τους καλοφέρθηκε πολύς πληθυσμός εδώ στη μητέρα Ελλάδα. Με τον κόπο τους, χωρίς ξένες πλάτες, με τον αγώνα τους και με την προσπάθειά τους, κατάφεραν να εδραιωθούν και να μεγαλουργήσουν. Και εμείς είμαστε περήφανοι και για την καταγωγή μας και για τους προγόνους μας που προσέφεραν πάρα πολλά στην πατρίδα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και στο μέλλον, ο Δήμος μας, ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, θα συνεχίσει να είναι δίπλα και μαζί και αγκαλιά με το ποντιακό κίνημα και με τους ποντιακούς συλλόγους μας, για να στηρίζει την προσπάθειά τους, γιατί πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η παράδοση, οι χοροί, τα τραγούδια, οι αναφορές στο παρελθόν, στην ιστορία, δεν είναι μουσιακό γεγονός. Είναι για το παρόν και το μέλλον. Και επειδή βλέπουμε κάθε μέρα ότι ο ταραξίας γείτονας έχει εξαχρειωθεί, γιατί όταν έχεις κακό γείτονα είναι κατάρα και απειλεί την πατρίδα μας, θα πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν, θα πρέπει να έχουμε ενότητα και πάνω απ' όλα η πολιτική ηγεσία για να είναι ενωμένος και ο λαός. Και όπως έχουν πει πολλοί σοβαροί πολιτικοί ηγέτες, η διασφάλιση της ειρήνης επιτυγχάνεται, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε την ειρήνη, όπως είμαστε η ευλογημένη και η τυχερή γενιά που δεν ζήσαμε τη φρίκη του πολέμου, όπως ζήσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας, έτσι να μην ζήσουν και τα παιδιά μας. Η διασφάλιση της ειρήνης επιτυγχάνεται όταν ο κακός και επιθετικός γείτονας ξέρει ότι αν απλώσει δάχτυλο θα του κοπεί το χέρι, ότι αν απλώσει πόδι θα του κοπούνε και τα δύο, έτσι ώστε να μην τολμήσει ποτέ να διανοηθεί ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, που είναι κατοχυρωμένα μέσα από το διεθνές δίκαιο και μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις. Ο ελληνικός λαός μια ζωή φιλιρηνικός ήτανε, ποτέ δεν επιτέθηκε, ποτέ δεν επιδίωξε να πάρει έστω και ένα κομμάτι που ανήκει σε άλλους λαούς. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω όλους να συνεχίσετε αυτό τον αγώνα και αυτή την προσπάθεια, να γνωρίζουν όλοι οι νέοι άνθρωποι και ειδικά τα παιδιά μας την ιστορία των 353.000 ψυχών που χαθήκανε άδικα, απάνθρωπα, που υπήρξε γενοκτονία, για όποιους είναι ανιστόρητοι και για λόγους άλλων πολιτικών, ιδεολογικών και κομματικών σκοπιμοτήτων αμφισβήτησαν ή αμφισβητούν τη γενοκτονία, οι 353.000 ψυχές που χάθηκαν, αλλά και τα εκατοντάδες ιστορικά, τα χιλιάδες ιστορικά ντοκουμέντα που έχουν γίνει αποδεκτά από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Γενοκτονιών, αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν ότι γενοκτονία υπήρξε. Και αυτό που ζητάει ο ποντιακός ελληνισμός, αλλά και σύσσωμη όλη η πατρίδα μας, δεν είναι καμιά εκδίκηση. Ο ελληνικός λαός δεν υπήρξε ποτέ εκδικητικός. Ούτε καμιά τιμωρία σε αυτούς οι οποίοι θα άξιζε να τιμωρηθούν, γιατί δεν
διέπραξαν μία, διέπραξαν τρεις, τέσσερις γενοκτονίες και τώρα διαπράττουν άλλη μία εις βάρος του κουρδικού λαού. Εκείνο το οποίο ζητάει ο ελληνισμός σε όλη την Ιφίλιο είναι να αναγνωρίσουν οι ίδιοι τη γενοκτονία και να ζητήσουν συγγνώμη. Όπως ζητήσανε συγγνώμη οι Γερμανοί για τα εγκλήματα που κάνανε στην κατοχή, όπως ζητήσανε και άλλοι λαοί και άλλες χώρες συγγνώμη για τα εγκλήματα που κάνανε και τα λάθη που κάνανε. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας, να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι απαιτείται η ενότητα σε όλη την πατρίδα μας, απαιτείται δυνατό μήνυμα προς όλους τους ισχυρούς της γης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να το λέμε συνεχώς. Προχθές που είχαμε επίσκεψη ενός υψηλά ιστάμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τονίσαμε, Γάλλου, ότι υπάρχει ευρωπαϊκό έδαφος που είναι υποκατοχή και οφείλει, και εννοώ τη Βόρεια Κύπρο, οφείλει η Ευρώπη αλλά και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί να αποβάλουν τον κατακτητή από το ευρωπαϊκό έδαφος, όπως επίσης οφείλουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ανεξάρτητα από τα συμφέροντα τα οικονομικά, να παίρνουν θέση σε τέτοια σοβαρά ζητήματα. Να περάσετε καλά. Συγχαρητήρια, Τάκη, για την προσπάθεια που κάνετε. Τα πιο πολλά συγχαρητήρια τα αξίζει ο Τάσος με όλους τους συνεργάτες για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν και μας κάνουν περήφανους. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους για να στηρίζουμε αυτό το έργο που κάνουν. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε Νεάπολης Αιγαίων. Οφείλω να συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτηση του Δημάρχου μας όσον αφορά τους γειτονές μας για τη συγγνώμη. Και να συμπληρώσω ότι θέλουμε και το δικαίωμα να ανάβουμε ένα κερί στους τάφους των προγόνων μας. Επανερχόμαστε στο κανονικό πρόγραμμα. Όλα ήταν πολύ καλά μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τάκη. Η παιδεία είναι μεγάλο εργαλείο για την ειρήνη, που είπε ο Δήμαρχος. Σύλλογος Ποντίων Πεύκων. Το ένα να σταματώ τώρα και τα άλλο ύστερα. Σύλλογος Ποντίων Πεύκων. Αραβώνα και γάμο μαζί κίνδανε. Μία να προσυνάσει μετά γάμις. Σύλλογος Ποντίων Πεύκων Παρχάρ. Εέν αριστεύειν αριστείο πρόοδου. Απονέμωμεν αριστείο πρόοδου στην Παγιάτη Μαρία Ελένη. Μαζί με τη μάνα της να προσέλθει. Έχει και φορεσία. Έμορφα. Μαμά που είναι. Μαμά μέρε. Ο πρόεδρος της ΠΟΣ Θεσσαλονίκης, κύριος Γαλεγαλίδης Παύλος, τον παρακαλούμε αν έχει την καλοσύνη να απονείμει τη βράβευση στη μικρή Μαρία Ελένη. Είσαι εδώ, Παύλε. Έλα πολύ. Τα συγχαρητήρια είναι και στον μπαμπά, ιδιαίτερα στη μαμά, που μαθαίνω ότι έδωσε και δίνει μεγάλη μάχη για να συμβεί και ο μπαμπάς, για να συμβεί αυτό το, αυτή η πρωτιά και αυτό το αριστείο. Έλα, Παύλο. Τα συγχαρητήρια βέβαια αξίζουν και στο Σύλλογο που αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες και νομίζω ότι πρέπει όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Επ' ευκαιρίας, βέβαια μετά τον Δήμαρχο, το Σίμω του Δανιλίδη, μετά τον Τάκη τον Βαμβακίδη, τον Πρόεδρο, λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε και αξιότιμη κύριε του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλω να μεταφέρω καταρχήν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος τις ειλικρινείς ευχές και τα θερμά συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο που επιτελείται, που όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε μια δύσκολη περιοχή, επέτρεψε μου, ξέρω τι σημαίνει στα Πεύκα. Πραγματικά κρατάτε θερμοπύλες. Ευχόμαστε όλοι και θα είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε μας χρειαστείτε και ευχόμαστε να συνεχίσετε αυτό το σπουδαίο έργο που κάνετε.
Επίσης, μου δίνεται η ευκαιρία για μία ακόμα φορά να εκφράσω τα συγχαρητήρια και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια, τα δικά μου αλλά και της Ομοσπονδίας, προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεάπολης και Σικαιών, για την πραγματικά στήριξη όλα τα χρόνια στον αγώνα που δίνει είτε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Επίσης, για τη βοήθεια που προσφέρει στα σωματεία της περιοχής με τους χώρους και την υλικοτεχνική, οικονομική και ηθική βοήθεια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους και καλή διασκέδαση. Μπαίνουμε στα χωράφια του Σάβα. Καλδαβερίδη. Και είναι και συνάδελφος εδώ. Και Οδυσσίας Καλδαβερίδης και ο συνάδελφος, φίλος και συμπαραστάτης μου, Δημήτρης Ζερζελίδης, ο οποίος με το αριστερό χέρι πήγε να ανάψει τη φωτιά και κάει και το δεξί. Μέρι μου. Αδάησε. Τώρα πόσα τη χαρίς, πόσα χαϊδές θα το έχει, ξέρω. Κικ! Διπλό! Ο στόχος ήταν να μάθουν τα παιδιά να τραγουδάνε, γιατί τα πιο πολλά δεν είναι ποντιάκια, δεν είναι πόντι, και αυτό είναι ακόμα σημαντικό. Τριγώνα!
4. Πήρε, πήρε. Αυτό ήταν. Σερανίτσα. Δρόμενο, κείμενα Καλταβερίδης Οδυσσέας, ερμηνεύει η κυρία Κουιντσίδου Μαρία. Εν εγκάστα
τα ποδάρια πονούνε. Ας κάθουμε λίγο και αναπάγουμε τώρα. Άρχονταν τα μωρά στο σχολείο. Τ' άλλο ψαλαφά φαΐ, τ' άλλο ψαλαφά κατάλο. Αχ, έγινε. Έρθες, Ρίζα. Έλα, Μπουλό. Γιαγιά, δεν φτάς. Τώρα αυτά, ο Μπουλόπο μου. Τώρα βούτω τη φωτογραφία και έρθα σου νουν τα παλαιά. Κάποτε εσέγκανε μας απάσα παπόρια. Εστίβαξανε μας άμοντα χαϊβάνια σ' έναν τάλο να πάν. Έγινε και ένας λαός πορεύκεται σαν δάμ την εξορία. Κι ύστερα στην τραπεζούντα, την έμορφον την τραπεζούντα, εσέγκανε μας έναν παππό ραπάν, εθαρό αρχιπέλαγος, άτσε έλεγανα. Ετέρνα με οπείς και το μάτια μου εγωμούνταν δάκρυα. Και σουμάσει η Κωνσταντινούπολη, η θάλασσα που λιμά τόσο εθαράε, έσκωσε το παπόρ. Επήρενα μία νάγκε, μία αγκάκε, μία ναδάκε, μία νεκίκε. Έγεται να ελεί εμάς και βάει εμάς το μάτι μου το μονοκίδα. Γιαγιά, ποιος είναι αυτός? Ατός, πουλί μου. Ατός είναι ο αδελφό μου, ο θείον ο Σάββας. Ξέρεις το χορευτή σε τον Ατός? Όσταν εχόρευε τη σέρα, ετρώμαζε το χώμα. Επέναμε ούλεν τάμα και με τζετζίδες, ταουλτζίδες, ζουρνατζίδες. Εμπαίναμε και χόρευαμε απάσα παρχάρια ους το βράδον. Για γιατί είναι τα παρχάρια? Τα παρχάρια. Παρχάρια. Έτσι ονόμαζαν οι Έλληνες του Πόντου τα θερινά βοσκοτόπια που εκτείνονταν στα οροπέδια και στις πλαγιές των Ποντικών Άλπαιων σε υψόμετρα από 1500 μέχρι και 2.500 μέτρα συνήθως. Κάθε χρόνο, αρχές καλοκαιριού, ξεκινούσαν για εκεί που οι Παρχαρωμάνες και οι Ρωμάνες με τη συνοδεία λύρας και τραγουδιών, όπου βοσκούσαν τα ζώα τους ώστε να παρασκευάζουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα όλης της χρονιάς. Σε ορισμένα παρχάρια που ήταν πραγματικά παραθεριστικά κέντρα, υπήρχαν παρεκκλήσια που γιόρταζαν το καλοκαίρι. Σε αυτά γίνονταν μεγάλα πανηγύρια, στα οποία έπαιρναν μέρος δεκάδες χωριά από κοντινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η επιστροφή από το παρχάρι έπαιρνε επίσης πανηγυρικό χαρακτήρα,
Όλο το χωριό ήταν στο πόδι για να, να υποδεχτεί τους παρχαρέτες. Άξον ρίζα, ο σήμερον στο χωρίο μου άρτε ένα χορευτικό να στη Θεσσαλονίκη. Αχορεύνε όλα τε μέτερα τα χορού στα παλαιά που εχόρευαμε εκεί στην παντρίδα. Ξέρεις πως λένε το χορευτικό? Πώς το λένε? Παρχάρ, θέλεις εσύ παναλέψεις και να μαθάνεις πως χορεύνε? Ναι, θέλω. Μπορώ να πάω να φωνάξω και τους φίλους μου? Δεύα, ακούξω και τα άλλα τα παιδό πας έρχονται. Μαριλένα, Μαριλένα, ο σήμερον θα έρθει ένα χορευτικό το παρχάρ. Θέλεις να μαθάνεις ποντιακούς χορού? Ναι, θέλω να μαθάνω. Λοιπόν, πάμε να φωνάξουμε και τους άλλους. Παιδιά, ο σήμερο θα έρθει ένα χορευτικό, το παρχάρ. Θέλετε να μαθάνετε κι εσείς ποντιακούς χορούς? Κι εγώ θέλω να μαθάνω. 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 Άντε, ελάτε. Ελάτε. Αχα, έρθαν και τα όργανα. Ελάτε. Ας κάθεσαι. Thank you.
Σερανίτσα. Μαλ Γαράσαρης. Χωρίς αυτούς τους ευεργέτες, όχι πόντιους μουσικούς, ευεργέτες πόντιους, τον κύριο Γεωργιάδη, Αλέξανδρο Μουρατίδη, Γιώργο και Ηλία Βασιλιάδη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Πάντα θυμούμε και πονώ, έγραψε ο ποιητής Ηλίας. Πάντα θυμούμε και πονώ, ζω με την ελπίδα να έπλανε με ο Θεόν, στον πόντον συμπατρίδαν.
Α, στην πατρίδα έρθαμε με ένα μποχτσάν στα χέρια. Εχτάλευα με το τσαΐρ. Χόρευαμε και ξαν εχόρευαμε. Και ξαν αμάν εχόρευαμε. Κοτσαρί! Χώρηση μεγάλου χορευτικού με τέρτς. Thank you.
φεύγετε, παρακαλώ. Ο πρόεδρος και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να έρθουν, γιατί έχουμε μία βράβευση. Τιμή Σένεκεν στον Οδυσσέα Καλταβερίδη, χοροδιδάσκαλο. Τον επενούμε, τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του και την προσφορά του στην παράδοση, στη λαογραφία του τόπου μας, αλλά και στην πολύτιμη πολιτική και σημαντική προσφορά του στο Σύλλογο. Έλα την Πρόεδρε. Έλα την Πρόεδρε. Σοφία. Έλα κοντά. Βάλτε χεράκι όλοι μαζί. Έκπληξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δάσκαλε. Ελληνικά εναιχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Η πολυετή πείραμα στην αγορά χρυσού και στην εναιχειρίαση με 14 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη σας εγγυάται άμεσα μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς και απόλυτη εχεμήθεια. Η τράπεζα σας απέρριψε ένα δάνειο την στιγμή που το χρειαζόσασταν? Δεν δέχεται κινητά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση δανείου σας? Η Gold Silver Money είναι κοντά σας. Εξοφλώντας τον τόκο, το εκάστοτε ενέχειρο παραμένει στην κατοχή μας χωρίς δικαίωμα μεταπόλησης. Αγοράζουμε και εναιχειριάζουμε κοσμήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νομίσματα, πολύτιμες πέτρες, λίρες, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και ό,τι άλλο αντικείμενο αξίας έχετε, αποδίδοντάς σας άμεσα μετρητά χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ελληνικά εναιχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ειδικοί εκτιμητές εκτιμούν τα χρυσαφικά σας, αγοράζοντάς τα ως κοσμήματα και όχι απλά στην τιμή του χρυσού. Γι' αυτό και σας εγγυόμαστε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην διστάζετε λοιπόν να μας επισκεφτείτε, γιατί σε όποια περιοχή και αν μένετε, ένα κατάστημά μας είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσει άμεσα. Ελληνικά είναι χειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310 650 958 και τώρα 24ωρη εξυπηρέτηση στο νέο μας κατάστημα στην οδό Λαγκαδά 2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για αγορά, πώληση και εναιχειρίαση να θυμάστε ένα όνομα. Ελληνικά είναι χειροδανειστήρια Gold Silver Money. Από το 1987 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, προσφέροντας ρευστότητα αλλά και την σιγουριά ενός συνεργάτη μεγάλης διάρκειας. Ελληνικά είναι χειροδανειστήρια Gold Silver Money. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας και δώστε άμεση λύση στο όποιο οικονομικό σας πρόβλημα. Εγγύησή μας, η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 25 στον Εύωσμο. Αγνώστου στρατιώτη και Μαυρομιχάλη γωνία στην Πολύχνη. Ανδρέα Παπανδρέου 58 στο Κορδελιό. Βασιλίσσης Όλγας 87. Βασιλίσσης Όλγας 222 με Κίμης γωνία. Βενιζέλου 41 στο κέντρο. Δημητρίου Καραουλή 173 στον Εύωσμο, Εγνατίας 18 στο κέντρο, Μακρυγιάννη 27 με Ευζώνων γωνία στην Ηλιούπολη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 55 στους Αμπελόκηπους, Μάρκου Μπότσαρη 39, Παναγή Τσαλδάρη και Αγαθουπόλεως στην Νεάπολη, Παπαναστασίου 126 στη Χαριλάου και Λαγκαδά 2 στο Βαρδάρι Θεσσαλονίκης. Ελληνικά είναι χειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ελάτε και δεν θα χάσετε.